Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή της φυσικής, τον πρόεδρο της εταιρείας μελέτης της ελληνικής μυθολογίας, κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να πούμε μόνο για την ιστορία ότι είμαστε στα γραφεία του Arcadia Portal στην Τρίπολη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον έγκριτο δημοσιογράφο κύριο Εμμανουήλ Αξιώτη, μέλος της EDIPIT. Κύριε Αξιώτη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ σας και εύχομαι τα καλύτερα για το κανάλι σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για όλους εσάς. Λοιπόν, κύριε Παπαμαρινόπουλε, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε απόψε ενδιαφέροντα πράγματα. Είστε εδώ για το Ασκληπείο της Γόρτινος. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι το τόσο ιδιαίτερο που έχει αυτό το Ασκληπείο, τι είναι αυτό το τόσο ιδιαίτερο αυτού του χώρου. Αυτή την ερώτηση θα τη φτιάξω λίγο καλύτερα, αν μας επιτρέπετε. Υπάρχουν 5 ασκληπεία από τα 500 του αρχαιολογικού κόσμου, τα οποία διακρίνονται για διαφορετικό λόγο του καθένα. Mm-hmm. Αυτά έχουμε επιλέξει. Το ασκληπείο του Λέντα στην Κρήτη, το ασκληπείο της Κο, το ασκληπείο της Επιδαύρου, το Αμφιαράιο και αυτό εδώ της Γόρτινος. Το τελευταίο έχει μία διάκριση έναντι όλων των ασκληπείων του αρχαίου ελληνικού κόσμου, διότι σε αυτό ο Μέγας Αλέξανδρος πριν φύγει άφησε τη λόγχη του και την ασπίδα του. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα τα πήρε και με αυτά πήγε στην Ασία και έκανε αυτό που έκανε. Δηλαδή, 27 Αλεξάνδριες, κοινό νόμισμα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση την εποχή του Αλεξάνδρου, δεν έστειλε το χρυσάφι και τον άργυρο στην Πέλα, έφτιαξε ένα νέο κράτος. Μόνο που έκανε και Αλεξάνδριες που άρεσαν στους πολίτες του κόσμου αυτού να είναι, γιατί τα είχε όλα. Ήταν μια αρχαία ελληνική πόλη στα βάθη της Μέσης και της Αποανατολής. Αυτό ήταν το σημείο, αλλά δεν είναι το κύριο θέμα μόνο αυτό. Είναι διότι στο ασκληπείο της Επιδαύρου είχε μετρηθεί το 2016 με δικιά μου πρωτοβουλία, με ειδικά μηχανήματα, μία υποηχητική συχνότητα 14 Hz, η οποία δεν ακούγεται, αλλά είναι άκρως ευεργετική για την ανθρώπινη φυσιολογία. Εκπέμπεται συνεχώς εκεί. Αυτό το μέτρησε ο καθηγητής Πάολο Ντεπερτόλης. Το παρακάλεσα να πάει εκεί να τη μετρήσει, μια και είχε έρθει και ήταν παρόν στο συνέδριο που κάναμε ως Πανεπιστήμιο Πατρών στην αρχαία Ολυμπία, η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος. Τι προσέφερε η αρχαία Ελλάδα στην ανθρωπότητα και με την ευκαιρία που ήταν εδώ, πήγε και μέτρησε μια τέτοια συχνότητα, η οποία είναι θαυμάσια, την έχει μετρήσει και σε άλλα μέρη εκτός Ελλάδος, που πράγματι έχει αξία θεραπευτική. Να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Τα μέρη τα εκτός Ελλάδος, στα οποία έγιναν αυτές οι μετρήσεις και βρέθηκε αυτή η ευεργετική συχνότητα, είχαν τον ίδιο χαρακτήρα με τα ασκληπεία τα δικά μας, ήταν δηλαδή χώροι θεραπείας? Όχι, ήταν χώροι λατρείας. Α, χώροι λατρείας. Ναι. Εντάξει, και τα ασκληπεία. Ναι, είναι χώροι και χώροι λατρείας, αλλά δεν ελέγχονται τα ασκληπεία αυτά. Ναι. Την έχει βρει αυτή τη συχνότητα επανειλημμένως και ο τοπικός πληθυσμός έλκεται από αυτό. Εμείς λοιπόν είχαμε συντεταγμένα ασκληπεία στην αρχαία Ελλάδα και πριν από την κλασική περίοδο και κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων του Αλεξάνδρου κτλ. Τα οποία έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο πάνω στον πληθυσμό. Όχι μόνο για λόγους υγείας αλλά και για λόγους ευταξίας, γιατί εδίδωναν τα μαθήματα πώς να συμπεριφέρεται κάποιος ο οποίος είναι υγιής έναντι άλλων.
Επομένως, μας ενδιαφέρει η παράμετρος, η άγνωστη, την οποία εσείς την ακούτε για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει άλλο δημόσιο μέσο που να μπόρεσε να το ακούσει αυτό. Εσείς είστε οι πρώτοι που το ακούτε. 14 Hz και ένα χρόνο πριν, ένας άλλος Έλληνας, ηλεκτρονικός φυσικός, μέτρησε μία ηλεκτρομαγνητική συχνότητα πάνω από 330 GHz στον ίδιο χώρο. Στη Θόλο πήγε και ο ένας, στη Θόλο πήγε και ο άλλος. Και το μέτρησε αρκετές φορές μέσα σε ένα πρωινό και ο ζωγράφος που πήγε εκεί τότε και ο Παύλος Ντεπερτούλης που πήγε μετά από αυτόν ένα χρόνο. Η Θόλος λοιπόν, που σήμερα δεν υπάρχει ο Θόλος, αλλά είναι ένας ερυπιώνας και ανασκάπτεται συστηματικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τον καθηγητή Λαμπρινουδάκη. Εκεί λοιπόν μετρήθηκαν αυτά τα στοιχεία. Τώρα εμείς θέλουμε να βρούμε στα πέντε κύρια ασκηπία εάν αυτή η μη γνωστή παράμετρος έπαιξε ρόλο στις θεραπείες και στη βελτίωση της υγείας των πολιτών. Κύριε Παπαμαρινόπουλε, σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ που είστε μαζί μας απόψε. Πρόεδρε της ΕΜΑΕΜ, Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας. Από αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν, ασκηπίων Γόρτινος Αρκαδίας, τι προσδοκάτε εσείς, τι ελπίζετε να βρείτε εκεί με τη μελέτη που κάνετε, με την έρευνα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή? Εμείς έχουμε ως καθηγητής της Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και ως επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στο ίδιο θέμα, μαζί με τους συνεργάτες μου, έχουμε εκπονήσει σχέδια προγράμματος και για τα πέντε κύρια ασκηπία. Μέσα στο σχέδιο προγράμματος θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικές συσκευές για να δούμε σε ποια σημεία του ασκηπίου εκπέμπεται τόσο η υποηχητική συχνότητα όσο και η ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Πιστεύουμε ότι ορισμένες περιοχές του κόσμου, του ελληνικού κόσμου και άλλου κόσμου εκτός Ελλάδος εκπέμπουν κάτω από μία συνθήκη, το κρυσταλλικό τους πλέγμα εκπέμπει και εκπέμπει ευεργετικά για τους ανθρώπους. Επομένως, αυτό θέλουμε να βρούμε, διότι αυτό είναι το νέο στοιχείο και θέλουμε να το αρχίσουμε εδώ, στην Αρκαδία. Θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, μία διευκρίνηση για τους ανθρώπους που θα μας δούνε. 14 Hz, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μία υπόηχος συχνότητα, είναι τα λεγόμενα μπάσα. Τα ακούει το αυτή μας, ένα καθημερινό αυτή θα μπορέσει, δεν τα ακούει. Δεν τα ακούει. Αλλά ευεργετείται. Ευεργετείται και η γεωφυσική ομάδα που είναι το πρώτο μέρος αυτής της εργασίας, αυτής της έρευνας, θα κάνει το έργο πριν έρθει η επόμενη ομάδα που είναι η βιοιατρική. Πρώτα λοιπόν οι γεωφυσικές μετρήσεις και αφού ξέρουμε πού βρίσκονται τα σημεία αυτά, σε ένα από τα σημεία αυτά θα και πριν μπουν μέσα στο ασκληπείο οι 16 γυναίκες και 16 άνδρες. Το λέμε αυτό διότι πρέπει να υπάρχει στατιστικό βάρος σε ό,τι κάνουμε. Δεν είναι μία μέτρηση ένων, πρέπει να είναι πάνω από 29 και το επιλέξαμε να είναι 32 και 32. Επομένως, αυτός ο πληθυσμός πριν μπει μέσα στο ασκληπείο θα μετρηθούν ποικίλες παράμετροι που απαιτεί η βιοιατρική. Δηλαδή, θα πάρουμε δείγμα σιέλου και ένα δείγμα αίματος, θα μετρήσουμε δεκάδες παραμέτρους φυσιολογίες βάζοντας βιοαισθητήρες σε επίκαιρα σημεία του σώματος και μέσα σε λίγα λεπτά θα έχουμε συγκεντρώσει το πριν, δεδομένα για το πριν. Όταν μπουν μέσα οι άνθρωποι αυτοί και καθίσουν περίπου μισή ώρα, μία ώρα, θα ξαναμετρηθούν επί τόπου όλες οι παράμετροι αυτοί που μετρήσαμε και πριν. Και έτσι θα συγκρίνουμε το πριν με το μετά. Τα αποτελέσματα αυτά θα τα επεξεργαστούμε, θα τα δώσουμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο μας έδωσε και την άδεια, γιατί χωρίς άδεια δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτε. Μετά θα τα δώσουμε στον τοπικό δήμο της πόλεως, θα το δώσουμε και στην περιφέρεια της Αρκαδίας, που είναι και η Αρκαδία, Πελοποννήσου.
και μετά θα τα στείλουμε σε επιστημονικό περιοδικό, το οποίο με άγνωστους κριτές, διεθνούς κυκλοφορίες, ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματά μας για να τα δει όλος ο πλανήτης. Τι έχουμε κάνει εμείς εδώ σε αυτό το σκηπείο και στα άλλα τέσσερα που έχουμε υπόψη μας. Όταν αυτό συμβεί, όλοι θα έχουν τη δημοσίευση στον ιστότοπό τους, οι πάντες, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένας καλός προεδρευτής για τον τοπικό πληθυσμό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα ευεργετηθούν τελικώς, διότι θα βρούμε τη φωνή, τη διπλή φωνή του Ασκληπίου. Και τον υπόϊχο και την ηλεκτρομαγνητική απόκρισή του. Και πιστεύω ότι με την σφραγίδα της ιατρικής θα έρχονται εδώ και θα ευεργετούνται, θα βελτιώνεται η υγεία τους. Μόλις μου δώσετε ένα έμπνευσμα και επιτρέψτε μου πριν δώσω το λόγο στην άδελφο που έχει επίσης σημαντικές ερωτήσεις. Αυτή η συχνότητα των 14 Hz, των 14 κύκλων, είναι συνεχομένης εκπομπής. Η συχνότητα αυτή βρέθηκε 9 η ώρα το πρωί, τον Σεπτέμβριο του 2016, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ εμού και του Πάλου Τεπερτούλης, ξαναβρέθηκε για άλλη μία ώρα, 1 η ώρα το μεσημέρι. Είναι συνεχής η καταγραφή, που σημαίνει ότι εκπέμπεται συνέχεια, αλλά δεν ωφελείται κανείς παρά μόνο αν τυχαίως καθίσει εκεί και αισθάνεται ωραία χωρίς να ξέρει γιατί αισθάνεται ωραία. Έχει συμβεί και σε άλλα σκληπία να αισθάνονται ωραία οι άνθρωποι, αλλά θέλουμε τώρα να το συστηματοποιήσουμε, να περάσει από τη βάσανα της επιστήμης. Να το δουν οι ξένοι επιστήμονες, οι Έλληνες επιστήμονες και να μεταφράσουμε αυτή την έρευνα στα ελληνικά, ώστε οποιοδήποτε πολίτης εντός και εκτός Ελλάδος να μπορεί να το διαβάσει και να καταλάβει τι κρυμμένος θησαυρός υπάρχει πέρα από τον Ερυπιώνα, τον οποίο όλοι επισκέπτονται. Επειδή μας είπατε λίγο πολύ για τη μέθοδο την οποία θα χρησιμοποιήσετε με τους άντρες και τις γυναίκες, που πρέπει να είναι 32 ακριβώς, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει άλλο ασκληπείο στο οποίο να έχουν παρατηρηθεί οι ίδιες ιδιότητες, γνωρίζουμε? Όχι, ξέρουμε μόνο τα υποκειμενικά στοιχεία των ανθρώπων αυτών και γι' αυτό θέλουμε να συστηματοποιήσουμε την έρευνά μας με 5 ασκληπεία που έχουν μεγάλη αξία. Είπαμε το ένα γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση όλων των 500. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη στο ασκληπείο του Λέντα, το οποίο βρίσκεται 72 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Εκεί πήγε και μελέτησε και δίδαξε και θεράπευσε η εξαιρετική προσωπικότητα που ακούει στο όνομα ο Απολλώνιος από την Τιάνα της Μικράς Ασίας. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τον 1ο αιώνα, βρισκόταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το μόνο που υπήρχε στον πλανήτη, στα 400 του χρόνια, το είχε ιδρύσει ο Πλάτων τον 4ο αιώνα, τότε πήγε και σπούδασε ρητορική, λατινικά και αρχαία ελληνικά φιλολογία, αστρονομία, μαθηματικά. Ήταν ένας πολυεπιστήμων, ο οποίος όμως ήταν και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ζούσε απέριτα, πολύ φτωχά και ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Διαπίστωσε ότι μετά από επικοινωνία που είχε με τους ασκληπιάδες ιατρούς θεραπευτές του Ασκληπίου εδώ της Πελοποννήσου, που είναι το πιο παλιό, ότι πρέπει να πάει εκεί και έγινε παράρτημα του άλλου Ασκληπίου, της Επιδαύρου στο Λέντα. Αυτό είναι το δεύτερο που θέλουμε να μελετήσουμε. Υπάρχει και το τρίτο, εκεί που δίδαξε και θεράπευσε ο πατέρας της ιατρικής την εποχή εκείνη, ο Ιπποκράτης, που είναι στην ΚΟ. Μετά θέλουμε να συνεχίσουμε την έρευνά μας και με το Αμφιαράιο, που είναι στην Αττική, και πιστεύω ότι από αυτά θα μπορέσουμε να έχουμε μία καλή άποψη συγκεντρωμένη με πολλά επιστημονικά στοιχεία
τα οποία κάθε φορά που θα τελειώνουμε ένα τέτοιο, θα μπορούμε να το διοχετεύουμε στην μεγάλη επιστημονική κοινότητα του πλανήτη, πάντοτε με άγνωστους κριτές. Δεν ξεχνάει τους κριτές και οφείλεις να απαντήσεις σε κάθε ερώτημα που θα σου κάνουν. Επομένως, είμαστε προετοιμασμένοι να το έχουμε αυτό. Συμμετέχουν από την πλευρά των Ιωαννίνων ο καθηγητής της ιατρικής, ο Άγγελος Ευαγγέλου, η καθηγήτρια της ιατρικής Βασιλική Καρφακάκου. Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει ο καθηγητής Γιώργος Κώστος, επίσης η κυρία Νένη Σταμάτη, Νικολοπούλου Σταμάτη, και από το Πανεπιστήμιο, όπως σας είπα, Πατρών, ως καθηγητής γεωφυσικής εγώ μιλών, και από το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, ο καθηγητής ιατρικής Πάολο Ντεπερτόλης, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος έχει τεράστια πείρα πάνω στους αρχαίους ναούς, όχι μόνο τα Ασκληπία, έχει πάει και σε αρχαίους ναούς, σε πάρα πολλούς, ανά τον κόσμο και έχει κάνει εκπληκτικές έρευνες και γι' αυτό και τον κάλεσα στο θέμα να έρθει στο συνέδριο η Αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος και ήρθε και παρουσίασε. Εμείς θα δώσουμε στο Arcadia Portal όλο τον τόμο του συνεδρίου στα ελληνικά για να το έχετε διαθέσετε στους όλους πολίτες της Αρκαδίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το έχετε στον ιστότοπό σας και θα το παίρνουν και θα διαβάζουν ό,τι θέλουν και ό,τι επιθυμούν. Έχει 840 σελίδες, μπορούν να βρουν 1.200 θέματα εκεί. Απολώνιος ο Τιανέας, λοιπόν, ή Απολώνιος ο Τιανέας, όπου γίνεται πάρα πολύς λόγος για τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, θα πω εγώ, στην εποχή μας, αποτελεί ένα κεφάλαιο το οποίο δίνω ένα έμπνευσμα για μια νέα συνέντευξη. Βεβαίως. Όμως η ουσία τώρα, τι προσδοκάτε εσείς, πώς προσδοκάτε μάλλον να αξιοποιήσετε όλα αυτά τα ευρήματα που θα προκύψουν. Ποια είναι η σκέψη σας να αξιοποιηθούν, θα μου επιτραπεί να πω, στο μέγιστο. Μάλιστα. Εφόσον δείξουμε αυτό που ήδη είναι γνωστό από το 5ο Ασκληπείο που είναι και το πιο ελαιόν αρχαίγωνο, εκεί δίδεξε ο Ασκληπείος, ο γιος του Απόλλωνος εντός εισαγωγικών. Προσδοκούμε πρώτον την δημοσίευση και ό,τι σημαίνει αυτό στο διεθνή ορίζοντα. Να ξέρει η διεθνής κοινότητα ότι αυτή η έρευνα έχει γίνει στην Ελλάδα. Δεύτερον, να το ξέρει ο πληθυσμός ο ελληνικός, εντός και εκτός Ελλάδος. Να το ξέρουν και οι ξένοι οι οποίοι έρχονται, για να μπορούν να έρχονται σε αυτά τα ασκληπία, τα 5 καταρχήν, ώστε να ωφελούνται, να βελτιώνεται η υγεία τους. Καθόλου τυχαίος ο αριθμός 5, λοιπόν, από επιστραφή να πω. Επειδή μας αναφέρατε όλα αυτά τα ονόματα των λαμπρών καθηγητών, η ιατρική κοινότητα στη χώρα μας στηρίζει, δηλαδή στηρίζει το επιχείρημά σας. Όταν καθηγητές ιατρικής των πανεπιστημίων συμμετέχουν, προφανώς στηρίζουν και περιμένουν όλοι να αρχίσει το πρόγραμμα αυτό, όπου εκεί τα έτοιμα σχέδια προγράμματος που έχουμε, εάν βρεθούν χορηγοί στο μεγάλο κίνημα των Αρκάδων παγκοσμίως, θα μπορέσουμε να εργαστούμε από την Αρκαδία και οπουδήποτε αλλού. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο στοίχημα. Πρέπει να βρεθούν χρήματα. Πρέπει να βρεθούν χρήματα και τα χρήματα είναι σε χαμηλά κεφάλαια, κάτω από 100.000 ευρώ. Δεν μπορεί να διαμορφωθεί μια τιμή, διότι είναι διαφορετικά τα σκληπία κατά μέγεθος, κατά εμβαδόν και έχουν άλλες απαιτήσεις τώρα από τα άλλα. Αλλά είναι χαμηλά κεφάλαια για ανθρώπους που έχουν διαπρέψει αρκάδες στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι αυτά μπορούν να βρεθούν. Μας το είπατε ήδη, αλλά θέλω παράκληση, γιατί εμείς αυτή είναι η δουλειά μας σαν δημοσιογράφοι. Επιβεβαιώστε μας και πάλι ότι πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις της λειτουργίας έρευνας, τις άδειες, τα δεδομένα που χρειάζονται από την πολιτεία. Βεβαίως. Οι άδειες υπάρχουν και αυτό ήταν ένα πρώτο στοίχημα, το πήραμε αυτό. Και είμαστε όχι μόνο για τα 5 ασκληπία, έχουμε και ναούς του Απόλλωνος που θέλουμε να μελετήσουμε, το Λύκειον Όρος, είναι ο
Και αυτό για την Αρκαδία σπουδαίο. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν εξαιρετικά πόρταλς, ας τα πούμε έτσι, για τη γνώση, μια και λέγεστε πόρταλς. Αυτά τα πόρταλς, όπως έχει παραμείνει, είναι θύρες στη γνώση που πρέπει να τις διαβούμε αυτές τις θύρες, διότι πιστεύω ότι δεν πας να κτίσεις ένα ναό της γέννησης του βιός σε τέτοιο ύψος, εάν δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας λόγος που δεν είναι η τοπογραφία. Για να πας εκεί πάνω στην αρχαιότητα ήταν μια δοκιμασία, όπως καταλαβαίνετε. Και θα τιμήσουμε και τον Λύκειο Δία, τον Αρκάδων. Επειδή λοιπόν σας ξέρω πολλά χρόνια και σας παρακολουθώ άλλα τόσα, μόλις μου δώσετε ένα έμπνευσμα και θέλω εδώ οπωσδήποτε επιβεβαίωση ότι μόλις τώρα ξεκινάτε τη νέα σας πανεπιστημιακή καριέρα. Η νέα πανεπιστημιακή καριέρα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2025. Ξέρετε γιατί? Πολύ μ' αρέσει αυτό. Θα σε εξηγήσω γιατί. Διότι ψηφίστηκε μέσα στο νόμο περί παιδείας ότι όλοι οι καθηγητές, ομότιμοι και εμείς, ταξιδιωτές, εφόσον θέλουν και μπορούν, μπορούν να κάνουν το εξής ενδιαφέρον. 2 μαθήματα 3 ώρα και υποπτία ενός μιας συντακτορικής διατριβής. Ψάχνω να βρω μία κοπέλα αρχιτέκτονα μηχανικού, η οποία με πήρε τηλέφωνο το 21 παρακαλώ, πριν από 3 χρόνια, και μου λέει, θα ήθελα να δουλέψουμε μαζί, κύριε καθηγητά. Της λέω, τώρα έχουμε την πανδημία, δεν γίνεται. Ήταν η εποχή εκεί. Ήταν εκείνη η εποχή, να τελειώσει η πανδημία, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, της λέω. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν μας επιτρέπει ο παρόν νόμος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να ενεργοποιήσουμε τις γνώσεις αυτές που έχουμε δεκαετιών. Μάλιστα. Διδασκαλίες, έρευνες κτλ. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο, η πανδημία, αλλά θα τελειώσει κάποια στιγμή. Και να λοιπόν που το έφερε η συγκυρία, εδώ στην Αρκαδία, εγώ που είμαι Αρκάδας, από τον πατέρα μου την Καρίτινα και από τη μάνα μου από την Αιγαία, να σας ανακοινώσω την ενεργοποίηση όλων των καθηγητών που έχουν την ικανότητα και τη διάθεση και τις φυσικές δυνάμεις να διδάξουν αυτά που διδάσκουν στα πανεπιστήμια επί δεκαετίες. Και καινούργια θέματα. Ένα καινούργιο θέμα, ξέρετε, είναι η γεωβιολογία. Mm-hmm. Συνδυάζει τη γεωλογία και τη βιολογία. Τι υφίσταται ένα ζώο, ένα φυτό, ένα δέντρο ή ένας άνθρωπος όταν μπαίνει σε έναν ιερό τόπο της αρχαιότητας? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχουν και δημοσίευσεις, τις οποίες θα τις στείλω εδώ στο αρκαδικό πόρταλ για να τις βλέπει όποιος θέλει πάνω στο θέμα αυτό, από έρευνες που έχουν γίνει εντός και εκτός Ελλάδος σε θέματα τέτοια. Γεωλογία και βιολογία εν συνδυασμό. Θα ήθελα εδώ να δούμε το σημείο το δικό σας καθαρά. Σε ποιο στάδιο είναι αυτή τη στιγμή? Ναι. Πριν σας πω για το στάδιο αυτό, θέλω να σας πω ότι στο Ασκληπείο της ΚΟ κάθε μέρα από την 1η Ιουλίου έρχονται 800 επισκέπτες. 800, μετρημένοι. Νομίζω ότι εμείς μπορούμε να τους κάνουμε 5.000 όλο το έτος. Φανταστείτε τώρα τι θα συμβεί στην οικονομία της Αρκαδίας όταν έρχονται καθημερινά τόσοι άνθρωποι. Αυτοί έρχονται για τις αρχαιότητες και για το όνομα που λέγεται Ιπποκράτης. Εάν πετύχουμε στο στόχο μας, αυτοί θα είναι χιλιάδες. Άρα μεταφράστε αυτό σαν οικονομία. Και τι αξία παίρνει ο τόπος? Και τι αξία παίρνει ο τόπος όταν υπάρχουν και οι δημοσίευσεις οι οποίες επικυρώνουν την προσπάθεια. Δεν είναι μία απλή αναφορά που θα τη στείλουμε στην αρχαιολογική υπηρεσία και θα ξεχαστεί σε ένα σιρτάρι. Την δημοσιεύουμε, όπως σας είπα, και την βλέπει όλος ο ενδιαφερόμενος επιστημονικός πλανήτης. Επομένως, η επιστήμη πλουτίζει από τις θύρες της γνώσης και η οικονομία, η τοπική οικονομία, αρχίζει να αυξάνεται, κινείται. Η φωνή λοιπόν των Ασκληπείων θα αρχίσει να ακούγεται.
έχοντας εντρυφήσει μαζί σας τόσα χρόνια, τις ομιλίες σας και όλα αυτά που μας λέτε για τα ασκληπία, να αποτολμήσω μία ερώτηση. Μπορούμε να παραλληλήσουμε τα ασκληπία με κάτι σημερινό? Γιατί τα λέμε θεραπευτήρια, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα σύγχρονα θεραπευτήρια, να το πω έτσι, τα νοσοκομεία, τις κλινικές. Άρα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε εσείς? Είναι ένα βαρύ θέμα αυτό, πολύ μεγάλο, έχει ενδιαφέρον. Οι ιατροί της αρχαιότητας ήξεραν που βάζαν τα θεραπευτήρια. Πώς το ξέρανε, δεν το γνωρίζω. Πρόσεγαν να μην υπάρχουν και παθογόνες ζώνες εκεί που κτίζανε ένα αρχαίο ιατρείο ή θεραπευτήριο. Το πώς το ήξεραν δεν μπορώ να το ξέρω. Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα βιβλία τα οποία περιέχουν όλα τα αρχαία προσφάγματα στην ελληνική γλώσσα που δείχνουν τι γινόταν στα ασκληπία και τι επιτυχίες είχαν. Και υπάρχει και ένας άλλος τόμος με αποσπάσματα στην λατινική γραμματεία. Αυτοί οι τόμοι είναι προσιτοί και αυτοί θα σταλούν στο αρκαδικό πόρταλ, ώστε ψηφιακά να ενισχύσουμε το αρκαδικό πόρταλ και επομένως οποιονδήποτε θέλει να μάθει τι λέγαν οι ιερείς θεραπευτές της αρχαιότητας, οι οποίοι έδιναν διαδικασία πώς να τρώνε, πώς να γυμνάζονται, την πεμπτουσία, τη μουσική να ακούνε. Δεν είναι μόνο ο υπόηχος, η λύρα του Ορφέα ηρεμούσε τη φύση. Και από εκεί βγαίνουν συχνότητες. Η αρμονία λοιπόν. Η αρμονία, βέβαια, η αρμονία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι και πριν από τον πατέρα της Ιατρικής υπήρχαν θεραπευτές, σαν και αυτούς που πήραν μέρος στον Τουρκικό πόλεμο, οι οποίοι ήταν και άριστοι χειρουργοί. Όπως και εδώ. Δηλαδή, στο τέλος του 13ου αιώνα, αρχές του 12ου αιώνα, στη δεκαετία 1227-1218, όσοι τραυματιζόντουσαν, τους έκαναν καλά οι ιατροί θεραπευτές της προϊστορίας, παρακαλώ. Ήταν γνωστοί αυτοί για αυτά που κάνανε και αναφέρονται και οι πληγές, πώς τις διώθανε, πώς αφαιρούσαν ένα βέλος ή ένα δόρυ ή πώς έκαναν καλά κάποιον που είχε πάει μια σπαθιά. Άρα υπάρχει μια ιατρική γνώση η οποία συγκεντρώνεται σε τρεις τόμους. Αυτή η γνώση ήταν έργο, ο συντονισμός ήταν έργο του καθηγητή Ιωάννη Μπράμη, τον οποίο θα καλέσουμε και αυτόν στο πρόγραμμά μας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μου λέει το πιο δύσκολο θέμα ήταν ο συντονισμός. Αλλά τον πέτυχε. Πέτυχε λοιπόν και στις εκδόσεις Μίλητος υπάρχουν αυτοί οι τρομεροί τόμοι που λέει μέσα όλη την πεντουσία της ιατρικής από τότε που άρχισε να λειτουργεί η ιατρική πολύ πιο πριν από την προϊστορία. Νεολιθική εποχή και πριν ακόμα, πιο πίσω στον χρόνο. Αυτή η γνώση είναι μαζεμένη σε τρεις τόμους. Είναι η δόξα των ιατρών ως προς τους άλλους. Έρχομαι τώρα στα νοσοκομεία. Όχι μόνο στα νοσοκομεία, αλλά και στα σπίτια, τα δικά σας. Εσείς αγνοείτε αν υπάρχουν και παθογόνες ζώνες κατά τα σπίτια σας. Για παράδειγμα, θέλω να σας πω ότι πολλές φορές άνθρωποι θεραπεύονται στα νοσοκομεία, γίνεται ιατρική, παίρνουν την αγωγή τους, παίρνουν τα φάρμακα που πρέπει να πάρουν, επιστρέφουν στα σπίτια τους με τα ίδια τα φάρμακα και επιστρέφει και η ασθένεια. Μάλιστα. Δεν έχει τεθεί ακόμα από τη σύγχρονη ιατρική αυτό που έλεγε πάντοτε ο Ιπποκράτης. Εκεί που μένεις είναι ένα θέμα για την υγεία σου. Μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα και πρέπει να το προσέχεις. Αυτό το λέει στο κείμενο περί διέτης. Ενώ μιλάει για τις τροφές κτλ. Μιλάει για τον ήλιο, μιλάει για τον άνεμο, μιλάει, λέει, και εκεί που μένεις. Για τον χώρο λοιπόν. Για τον χώρο που μένεις. Άρα ο χώρος είναι σωστό να ελέγχεται. Στην Πάτρα έχουμε δημιουργήσει μία μονάδα η οποία ελέγχει για μερίσματα. Πού μένει κάποιος. Έχει και παθογόνο ζώνη. Υπάρχουν δύο είδη για παθογόνων ζωνών.
Τα προβλήματα είναι τρία, θα πω και το τρίτο σε λίγο. Μου κάνετε μία θεμελιώδη ερώτηση και μας οδηγεί στο αρπαιδικό πόρταλ και αυτή. Ποιο είναι αυτό? Η πρώτη είναι το νερό. Αν έχεις ένα νερό κάτω από το σπίτι σου και δεν το ξέρεις, καλό είναι να μην κοιμάσαι πάνω στην προβολή της υδάτινης ζώνης. Mm-hmm. Αν το ξέρεις, θα μετακινηθείς 1-2 μέτρα για να μην είσαι πάνω από αυτή. Γιατί όταν περνάει το νερό μέσα από ένα φυσικό τούνελ ή υπάρχει ένα ποτάμι ή ένα ριάκι, η τριβή του στα τυχώματα μπορεί να προκαλέσει εχθρικούς υποήχους, όχι με 14 Hz, με 30, με 40 Hz. Αυτή η υπόχη κάνει ζημιά. Πάλι για συγκνότητες αρμονίας, αν μιλήσουμε. Δεν υπάρχει αρμονία εδώ. Δεν υπάρχει, υπάρχει δυσαρμονία. Δεν υπάρχει δυσαρμονία. Είναι η υπαφογόνο ζώνη. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν την ξέρεις, απομακρύνεις το κρεβάτι σου. Φανταστείτε να κοιμάστε 8 ώρες σε ένα ωραίο διαμέρισμα, καινούριο, να πηγαίνουν όλα καλά, μια γυναίκα και ένας άντρας κοιμούνται μαζί, χωρίς να ξέρουν ότι και οι δύο από κάτω έχει μια υπαθογόνο ζώνη στα 50 μέτρα κάτω από το σπίτι, την οποία δεν μπορούσε να την ξέρει ούτε ο μηχανικός. Εμείς τη βρίσκουμε αυτήν. Έχουμε την περίπτωση ενός ζευγαριού από την Κρήτη, νεοπατρεμένη, ωραία, μια χαρά, όλα τελεία, μπαίνουν σε ένα σπίτι το οποίο αγοράσαν. Στο ίδιο κρεβάτι κοιμόντουσαν, από κάτω όμως υπήρχε αυτή η υγειοπαθογόνο ζώνη. Και άρχισαν τα προβλήματα στο ζευγάρι. Στην αρχή ήταν ήπια, μετά έγινε πιο δύσκολα. Και είπαμε λοιπόν και στους δύο, βάλτε το κρεβάτι παράλληλα με τη ζώνη, με τη ζώνη αυτή, ώστε να μην έχετε πρόβλημα. Και πράγμα, τι έγινε? Οι γιατροί διαπίστωσαν ραγδαία εξαφάνιση των προβλημάτων. Γιατί δεν επιδρούσε πάνω τους αυτό που ερχόταν από κάτω. Οι υπόγειοι είναι σφαιρικά κύματα. Πηγαίνουν παντού. Αλλά όταν έχει ένα σώμα το οποίο κάθεται ακίνητο και κοιμάται, αυτό δέχεται μεγάλη πυκνότητα από αυτού τους δυσαρμονικούς υποήχους. Συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Επί 8 ώρες. Μπορεί να είναι μια θέση εργασίας. Κάθε ένας πολλές ώρες. Δεν ξέρει αν από κάτω έχει ή όχι υποθογόνο ζώνη. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο σπίτι, είναι και στην εργασία. Και υπάρχει και δεύτερος χαρακτήρας από υπαθογόνο ζώνη. Υπάρχουν ρήγματα μη ενεργά. Κάποτε ήταν ενεργά, έχει χτιστεί ένα σπίτι ή ένα γραφείο και εκπέμπονται και από εκεί ποικίλα θέματα. Μπορεί να εκπέμπονται γεωνετρόνια, δεν ξέρω τι μπορεί να εκπέμπεται από εκεί. Και αυτό είναι η υπαθογόνο ζώνη. Θα λέγαμε και αναθυμιάσεις. Και αναθυμιάσεις, μπορεί και αναδόνιο, δεν ξέρω. Καλό είναι, απομακρύνεσαι. Υπάρχουν βέβαια και πτυσσόμενες επιφάνειες προστασίες, τις οποίες αγοράζει κάποιος και τις βάζει επιπροσθέτως από κάτω από το κρεβάτι και τα κόβει όλα αυτά. Μάλιστα, υπάρχει όμως και τρίτη παράμετρος, την οποία δεν τη συζητάμε καθόλου. Μέσα εδώ στο χώρο έχετε πολλές πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Εκπομπές λοιπόν. Εκπομπές. Της σύγχρονης τεχνολογίας. Της σύγχρονης τεχνολογίας. Έχετε router, εκπέμπει το router, αλλά δεν είναι μόνο το δικό σας router, είναι και το από πάνω, και το από κάτω και το δίπλα. Και με μεγάλη εμβέλεια. Μεγάλη εμβέλεια. Έχετε αναμεταδότες από τηλεφωνικές εταιρείες και τις κεραίες των τηλεφωνικών εταιριών. Τα έχετε όλα εδώ. Άρα ενίοτε μπορεί να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρομαγνητικό σύννεφο έντονο εκεί που κάθεστε και να μην το ξέρετε. Και να είναι η θέση εργασίας και να είστε πάνω σε αυτό εσείς επί ώρες και να μην το ξέρετε. Ή εσείς που είστε στο σπίτι σας. Παρακολουθείτε τον αγώνα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ που νίκησε πρόσφατα στη Βαρκελόνη και νίκησε και την ισπανική ομάδα ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός σχεδόν το ίδιο 48 ώρο. Και να είστε άνετος εκεί, να βλέπετε και να έχετε από κάτω κάτι δυσαρμονικό. Μάλιστα. Αυτό το βρίσκει κάποιος, το καταγράφει και παίρνει μέτρα. Δεν χάνει το σπίτι του, παίρνει μέτρα. Μάλιστα. Τα μέτρα βέβαια πρέπει να το πάρει και σε ένα καινούργιο σπίτι. Γίνεται η έρευνα πριν το αγοράσει, πριν το ενοικιάσει και το προλαβαίνει. Φεύγει από αυτό το σπίτι. Μέχρι να βρει ένα σπίτι το οποίο να είναι
Καθαρό. Καθαρό από τέτοιες, από αυτή την τριπλέτα που είπαμε. Μάλιστα. Υποθογόνο ζώνη από ροή νερού, παραγωγή δυσαρμονικών υποήχων, ανενεργό ρήγμα, σεισμικό, παλιό ανενεργό ρήγμα που δεν έχει αναθυμιάσει κτλ. Και ηλεκτρομαγνητική συγχορδία κακής ποιότητας. Υπάρχουν λύσεις και για τα τρία. Μάλιστα. Αλλά αυτά μπορεί να τα ξέρει κάποιος και πριν ξεκινήσει την έγκαμο ζωή του. Αυτά τα δύο παιδιά στην Κρήτη έχουν μετακινήσει το κρεβάτι. Αυτό δεν άρεσε στη σύζυγο πολύ. Τη χάρεσε, χάλασε η διακόσμηση. Αλλά λέει, τι θα κάνουμε τώρα, αφού λέει, μας το είπαν αυτό. Βάλε ένα άλλο τρόπο να αλλάξει τη διακόσμηση. Μα λέει, η διακόσμηση είναι η χαρά της ζωής. Ναι, αλλά η χαρά της ζωής, εφόσον έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί διαφορετικά. Και έτσι και έγινε. Έχουμε το καλό χαρμόσυνο νέο ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν υπέροχα, χαίρονται τη ζωή και εκεί έχει βάλει κάτι άλλο εκείνη, να μην υπάρχει δυσαρμονία του χώρου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα βλέπετε με την ερώτηση την ουσιώδη που κάνατε, προσδοκούμε να πούμε και στα νέα νοσοκομεία τα οποία θα γίνουν στο μέλλον, αλλά και στα παλιά νοσοκομεία μπορούμε να πούμε. Για παράδειγμα, ο φίλος μου ο καθηγητής της ιατρικής του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ έκανε μία έρευνα. Υπήρχαν δύο πτέρυγες, η αριστερή και η δεξιά. Και μελέτησαν την ίδια ασθένεια. Ήταν οι ίδιοι οι ασθενείς, η ίδια ασθένεια, και φαρμακευτική αγωγή η ίδια. Στην αριστερή η φαρμακευτική αγωγή πήγαινε πολύ καλά και οι ασθενείς φεύγανε. Στη δεξιά όμως, ενώ ήταν η ίδια ασθένεια και η ίδια φαρμακευτική αγωγή, υπήρχε καθυστέρηση ή καθόλου θεραπεία. Mm. Όταν έφευγαν από την αριστερή, μετακινιόντουσαν αυτοί, αφού υπήρχαν ανοιχτά κρεβάτια, ελεύθερα, πήγαιναν εκεί, εκεί είναι η θεραπεία. Πήγε και μέτρησε ο άνθρωπος. Και διαπίστωσε ότι η δεξιά πλευρά τυχαίως ήταν επιβαρημένη. Μάλιστα. Πού να το ξέρει τώρα ένας κλινικάρχης αυτό, αν το ξέρει, εκ των προτέρων θα κάνει τις πρέπειες μετατροπές. Επομένως η θεραπεία του θα συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Ο καθηγητής της Μόσχας που ήταν βιοφυσικός, όχι γεωφυσικός, Αλεξάνδρος Ντουμπρόφ, έκανε μια έρευνα. Και τι διαπίστωση. Σπίτια που δεν είχαν υγειοπαθογόνες ζώνες, είχαν οι άνθρωποι παθαίναν από άλλες αιτίες 10 διαφορετικές ασθένειες. Όχι οι ίδιοι, αυτή την ασθένεια, άλλο σπίτι αυτή την ασθένεια κτλ. Και καταγράφηκε αυτό. Μπορούσε να συμβεί ένας καρκίνος, μια οτιδήποτε κτλ. Όμως μελέτησε και σπίτια όπου υπήρχαν υγειοπαθογόνες ζώνες. Εκεί τι συνέβη. Δύο συνέβησαν. Η συχνότητα των ασθενειών αυτών και η ένταση των ασθενειών ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα σπίτια που οι ίδιες ασθένειες δεν είχαν υγειοπαθογόνες ζώνες. Αυτή η πρώτη κατηγορία θεραπευόταν στα νοσοκομεία και δεν υπήρξε συνέχεια. Οι άλλοι θεραπευόντουσαν, αλλά επιστρέφοντας στο σπίτι επέστρεφε που είχε υγειοπαθογόνες ζώνες και η ασθένεια. Επανερχόταν η ασθένεια. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός πίνακας, ο οποίος είχε ο φίλος μου την διάβηγε να μου το στείλει και διαπίστωσε αυτό το θέμα από το οποίο ακούτε από τηλεόραση για πρώτη φορά. Στα τόσο σημαντικά που μας είπατε, διέκρινα μια μεγάλη απορία σε μια στιγμή τη συναδέλφου και είμαι σίγουρος θέλει να σας ρωτήσει για τα ασκληπία. Είπατε ότι ήταν ιερείς οι θεραπευτές. Για δώστε παρακαλώ την ερώτηση. Ακριβώς. Ήταν ιεροί χώροι, ήταν ιερείς θεραπευτές, ήταν ιερείς οι γιατροί, οι θεραπευτές. Γιατί. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν γνωρίζουμε. Ο λόγος του ιατρού θεραπευτή στον παρανομαστή προς την υποκριπτόμενη γεωφυσική παράμετρο που ψάχνουμε να βρούμε δεν έχει οριστεί ακόμα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ποιο ήταν το ποσοστό της θεραπείας που έκανε ο ιατρός θεραπευτής σε σχέση με την υποκριπτόμενη παράμετρο που ξέρουμε ότι υπάρχει
Ασκληπίου της Επιδαύρου. Πόσο ρόλο έπαιξε αυτή η θεραπευτική γεωφυσική ανομοιότητα που είναι αρμονική σε σχέση με την διατροφή και τη θεραπευτική αγωγή του γιατρού. Αυτά τα δύο παίξαν ρόλο εκεί. Θέλουμε εμείς να βρούμε αυτήν την υποκρυπτόμενη γεωφυσική παράμετρο με την έρευνα που θα κάνουμε, ώστε να ξέρουμε ότι πράγματι σε αυτά τα ασκληπία που μελετήσαμε υπάρχει. Και όπως σας είπα, υπάρχουν και οι ναοί. Υπάρχει ο ναός του Απόλλωνα στις Βασές. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλοι ναοί, οι πολλοί ναοί του Απόλλωνα. Και σε αυτούς έχουμε άδεια να κάνουμε έρευνες για να δούμε τι υποκρύπτεται εκεί, διότι πλέον έχουμε τους ιερείς, όχι πλέον οι ιατρούς, αλλά οι ιερείς, που, όπως ο Πλούταρχος, ο οποίος υπήρξε των Δελφών και κάτι ήξερε και αυτός, γιατί εκεί επικρατούσε. Μας έχει αφήσει στα συγγράμματά του. Πάρα πολλά έχει αφήσει και θα κάνω μία συζήτηση μιας ώρας. Μία αμερικανική ομάδα ζήτησε να τους μιλήσει ο καθηγητής Ξενοφών Μουσάς της Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον αστρολάβο, τον αντικυθύρων, ο οποίος ήταν ένας ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής που υπήρξε στην ανθρωπότητα. Θέλουν να το ακούσουν αυτό και ζήτησαν και από μένα ως γεωφυσικό να τους μιλήσω για 5 διαφορετικά θέματα, 12 λεπτά το καθένα. Άρα εκεί, σε αυτό το 12 λεπτό που έχω, ένα από τα 5 είναι ο Πλούταρχος. Τι μας λέει ο Πλούταρχος. Για πολλά και ποικίλα θέματα τα οποία τα ήξερε και έχει αφήσει έργα από τα οποία λείπουν φράσεις. Αλλά θες, ξέρετε, τις φράσεις θα τις βρούμε με artificial intelligence. Mm. Θα βάλουμε όλο το κομμάτι του Πλουτάρχου και η τεχνητή νοημοσύνη θα συμπληρώσει τα κενά. Όταν συμπληρώσουν τα κενά, τότε θα έχουμε ένα ενιαίο κείμενο του Πλουτάρχου, ο οποίος μας μιλάει για όλα αυτά που λέει και ένα από τα θέματα που θα μιλήσω είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι μου έκαναν την τιμή, έχω προετοιμαστεί γι' αυτό και συνέχεια προετοιμάζομαι και εδώ θα προετοιμαστώ, ώστε να είμαι έτοιμος για το πρωί της 20 Μαΐου. Σε παλαιότερη ομιλία σας, μας είχατε πει πόσο σημαντικά είναι τα θέατρα, ήταν τα θέατρα στα ασκληπία. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό πάλι. Βεβαίως. Το αρχαίο θέατρο έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο και ο ρόλος αυτός ήταν ότι μπορούσε ο κόσμος των ηθοποιών και το θέατρο το ίδιο αυτό καθεαυτό με την απαράμιλη ηχητική του να παίξουν ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων. Αλλά ορισμένα θέατρα, όπως το θέατρο που υπάρχει στο Ασκληπείο της Επιδαύρου, έπαιζε και ρόλο για την υγεία. Δηλαδή βάζαν τους ανθρώπους και τους βοηθούσαν εκεί μέσω του θεατρικού λόγου και των ηθοποιών να ανάγουν το πρόβλημά τους σε μια θεατρική πράξη η οποία τους βοηθούσε ψυχολογικά και ψυχιατρικά πέρα από ό,τι άλλο γινόταν εκεί. Και βεβαίως υπήρχε και τους νεότερους εκ των ασθενών και το στάδιο στο οποίο μπορούσαν να αθληθούν σταδιακά. Να συμμετάσχουν δηλαδή. Να συμμετάσχουν εκεί ώστε άθληση, σωστή διατροφή, θεατρική αγωγή, ιατρική αγωγή και η υποκριτώμενη γεωφυσική παράμετρος που όπως σας είπα στο Ασκληπείο του Επιδαύρου δεν ήταν μία, ήταν δύο. Ηλεκτρομαγνητική, ευεργετική, αρμονική εκνοβολία και υποήχος 14 Hz. Όλα αυτά υπήρχαν στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και έτσι βοηθούσαν τον πληθυσμό να είναι υγιής. Άρα πώς αγνώριζαν λοιπόν έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθει ο καιρός να αλλάξει η παιδεία, να μπορούν οι Έλληνες να παίρνουν την αρχαία ελληνική γραμματεία και να την έχουν στο σπίτι τους και να διαβάζουν όλα αυτά τα οποία είναι κρυμμένα εκεί μόνο κατά 5%. Τα 95% έχουν χαθεί.
Αλλά και αυτά τα 5% είναι μερικές χιλιάδες βιβλία. Μια ωραία ερώτηση θα μου επιτρέψει τώρα, σαν δημοσιογράφος καθαρά. Θεωρείτε ότι έχουν γραφτεί ή ότι κάπου μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν? Η Αν θέλετε μου απαντάτε σε αυτό. Όχι, θα σας απαντήσω. Η Αλεξάνδρεια έγινε για πολλούς λόγους. Ήταν το όραμα του Αλεξάνδρου. Έβαλε τους αρχιτέκτονες να τη φτιάξουν όπως έπρεπε και έφτιαξε και την πρώτη βιβλιοθήκη, το μουσείο το λεγόμενο. Εκεί είχαν μαζευτεί οι αρχαίες γνώσεις όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των άλλων. Τα βιβλία που είχαν γράψει σε άλλες γραφές μεταφραζόντουσαν και μένανε μονίμως εκεί. Είχε μαζευτεί όλη η παγκόσμια γνώση εκεί. Αν θυμάμαι, μας είχατε πει 900.000 τόμους. Δεν θυμάμαι τι... ναι. Το πόσοι. Ναι. Αλλά όπως ξέρετε, η Αλεξάνδρεια πέρασε σε άλλα χέρια. Μετά τους Πτολεμαίους. Και καταστράφηκαν πάρα πολλά βιβλία. Μερικά διοχετεύτηκαν σε άλλες ιδιωτικές βιβλιοθήκες και σώθηκαν. Σήμερα έχουμε 5%, αλλά συνεχώς ανακαλύπτονται καινούργια βιβλία. Στο Ερκουλάνιο, όπου με ειδική τεχνική, οι πάπεδοι που έχουν καεί μπορούν και διαβάζονται παρότι έχουν καεί. Και αυτά είναι κείμενα τα οποία θα έρχονται και θα πλουτίσουν τη συλλογή μας για όλα αυτά που θέλουμε και πιστεύω θα το 5% μπορεί να γίνει και 6% από αυτά που ανακαλύπτουν συνέχεια. Και δεν είναι μόνο το Ερκουλάνιο, είναι και σε άλλες περιοχές. Τα μοναστήρια υπέκρυπταν πάρα πολλά. Αυτά ανακαλύφθηκαν. Έμεναν στα υπόγεια των μοναστηριών μέχρι που πήγαν κάποιοι άνθρωποι και τα ανέλαβαν να τα φωτογραφίσουν, να τα διασώσουν και να τα καταγράψουν ψηφιακά για να μην χαθούν. Και να έρθουν στο φως πλέον. Και να έρθουν στο φως και να διαβάσει ο κόσμος. Είναι ο δικός μας πολιτισμός. Αλλά και στις 27 Αλεξάνδρειες που έκανε ο Αλέξανδρος ήταν αντίγραφα της Αλεξάνδρειας της μεγίστης, της πρώτης. Και αυτές είχαν τον ίδιο χαρακτήρα. Θα μπορούν να έχουν και αυτές το δικό του μουσείο, το θέατρο, το οδείο, το γυμναστήριο, το στάδιο, το βουλευτήριο και την αγορά. Κύριε Παπαπανινόπουλο, είπατε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σχετικά με την ενέργεια της γης, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμε τον εαυτό μας στο χώρο, κοιμόμαστε, τοποθετούμε το κρεβάτι μας, μιλήσατε για δονήσεις από το έδαφος που μπορεί να μην τις γνωρίζουμε. Όλα αυτά, τα οποία εγώ ομολογώ ότι τα αγνοούσα σε σχέση με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία ζωής, ας πούμε, μου θύμισαν το Feng Shui, το κινέζικο. Μάλιστα. Αυτό θα το αναλύσουμε λίγο. Ο καθηγητής Σλεζάροφ στο Πολυτεχνείο της Αγίας Πετρούπολης πριν από 20-25 χρόνια είχε κάνει ένα ενδιαφέρον πείραμα. Το πείραμα έγινε κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες, γνωστές και ελεγχόμενες συνθήκες. Υπήρχε μία φιάλη νερού όπως αυτή, η οποία είχε γνωστές ιδιότητες, τις γνωστές ιδιότητες του νερού. Στο εργαστήριο υπήρχε σταθερή θερμοκρασία και σταθερή πίεση. Και έμεινε 24 ώρες μία πραγματικότητα με το νερό. Μόνο που στο νερό δίπλα βάλαν μία κλάσματομορφή, αγγλιστή λέγεται φράκταλ, ένα συμμετρικό αντικείμενο δύο διαστάσεων και τριών διαστάσεων. Την επόμενη μέρα συγκρίθηκαν οι παράμετροι της υπέρυθρης φασματογραφίας αυτού του νερού σε σχέση με το μητρικό που ήταν εκτός εργαστηρίου. Και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια τεράστια διαφορά. Η κλάσματομορφή δύο διαστάσεων ή και τριών διαστάσεων έκανε τη μεταβολή. Δεν μπορείς αυτή να την εντρήσεις με μηχανήματα που μετράνε ποσότητες ηλεκτρομαγνητικές, όπως λόγω χάρη το μήκος κύματος, την ένταση ηλεκτρομαγνητικού κύματος, τη φάση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Αυτά τα μετράει μια συσκευή πριν και μετά και τα βρίσκει και τα ίδια και τα τρία. Και διερωτάται κάποιος,
Αφού είναι ίδια, τι μεταβολή έγινε? Η μεταβολή γίνεται και είναι μετρήσιμη στο νερό. Με τις συσκευές που μετράνε ποσότητες, δεν μπορείς να δεις μία ποιοτική διαφορά. Ποιοτική διαφορά. Η ποιοτική διαφορά φάνηκε στο νερό, διότι μέτρησαν με δείγμα που πήραν από το εργαστήριο, από το φιαλίδιο, την υπέρατη φωτογραφία του σε 8 διαφορετικά κανάλια. Και μάλιστα θυμάμαι ότι αυτή η συσκευή είχε ελληνικό όνομα, λεγόταν Δέδαλος. Χρησιμοποίησαν το Δέδαλο και πήρανε 8 λαβυρινθώδεις καταγραφές, οι οποίες ήταν διαφορετικές από αυτές που είχε το μητρικό νερό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσω του νερού διαπίστωσαν ότι η γεωμετρία της κλάσματομορφής, μία μινιατούρα πυραμίδας του Χεόπος, μία μινιατούρα του Παρθενώνα, άμα ήθελε. Δεν χρησιμοποίησε μινιατούρα του Παρθενώνα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ή ενός ναός του Απόλλωνος. Όταν ένας ναός του Απόλλωνος έχει κτιστεί με βάση τη χρυσή τομή 1 και 62, παρεπιπτόντως το κλάσμα Απόλλων Άρτεμις μας δίνει μέσω της γλώσσας της αρχαίας ελληνικής τη χρυσή τομή, το φι, του φιδία. Παίρνεις, χρησιμοποιείς ένα πίνακα με 3 στήλες κατακόρυφες. Η πρώτη που βλέπεις αριστερά είναι τα γράμματα του αλφαβήτου. Η δεύτερη είναι η αριθμή. Και η τρίτη είναι η μουσική τόνη. Έτσι διαβάζεται ένα αρχαίο κείμενο. Με αυτά τα 3. Παίρνεις λοιπόν τη λέξη Απόλλων και βάζεις άλφα ίσον ένα, πι ίσον τόσο, όμεγα ίσον τόσο, λάμδα ίσον τόσο, λάμδα ίσον τόσο, ωμέγα ίσον τόσο και νι ίσον τόσο. Και βγάζεις ένα άθροισμα, το γράφεις. Το ίδιο κάνεις με τη λέξη Άρτεμις. Το γράφεις. Τα διαιρείς. Ο λόγος σου δίνει τη χρυσή τομή. Τι σημαίνει ο μύθος της Λιτού, της Λιτούς? Μία θνητή γυναίκα έρχεται σε μία ερωτική επαφή με το Δία. Αυτό λέει ο μύθος. Η οποία μάλιστα δεν μπορεί να γεννήσει οπουδήποτε, γιατί η Ήρα που έχει ζήλια έχει αποκλείσει όλα τα νησιά. Και πρέπει να βρει ένα νησί. Και το βρίσκει ένα νησί. Αυτό το νησί είναι η Δήλος. Παλαιότερα υπήρχε ένα νησί που ήταν ενιαίο. Δήλος και Μύκονος ενιαίο. Πώς το ενιαίο νησί έγιναν 2 νησιά? Ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας. Υπήρχε δηλαδή ένας αφιένας. Εδώ είναι η Μύκονος στο υψηλό σημείο, εδώ είναι η Δήλος και φάνηκε η Δήλος χωριστά. Εκεί πήγε. Αυτό δεν το είχε υπολογίσει η Ήρα. Θα εμφανιστεί ένα χωριστό νησί Δήλος. Υπήρχε το νησί το ενιαίο, αλλά υπήρξε και το καινούριο, που δεν στην ουσία είναι αυτό το νησί, το καινούριο, στο οποίο προτίμησε η Λιτό να πάει. Εκεί λοιπόν γεννάει τα δίδυμα. Πρώτα την Άρτεμη και μετά τον Αλέξανδρο τα δίδυμα. Ποια είναι η σχέση των 2 θείων διδύμων? Η χρυσή τομή. Ιδού λοιπόν ένας μύθος μας οδηγεί στην υπογραφή του σύμπαντος, τη χρυσή τομή. Το 1 και 62, το φι, που είναι προς τιμή του φιδία, γιατί ήταν κεφαλαίο φι, υπάρχει στους αρχαίους ελληνικούς ναούς, όπως υπάρχει το πι. Άλλη ιστορία το πι. Το πι, από μόνο του, βγαίνει και αυτό από ένα κλάσμα. Και αυτό το κλάσμα έχει το 3 και έχει και μία απειρία αριθμών που πηγαίνουν σε κύμα. Να. Το πι λοιπόν μας δίνει μία κυματομορφή από μόνη του. Και το φι μας δίνει μία κυματομορφή. Γιατί έχει πολλούς όρους μετά. Δεν είναι μόνο 1 και 62. Αν λοιπόν έχεις ένα αρχαίο ναό που έχει 2 τέτοιους αριθμούς κτισμένο και αρμονική γεωμετρία, αυτή επιβάλλεται στο καθεστώς του φυσικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της Γης. Μάλιστα. Επομένως το εναρμονίζει. Είναι για μικρή προσέλευση, δεν είναι για μόνιμη κατοικία. Το εναρμονίζει και αισθάνεσαι το δέος ενός οικίματος που έγινε για κάποιο Θεό. Και δεν υπάρχει μόνο στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλα κτίσματα της. Άρα η αρχιτεκτονική, η μορισμένη γεωμετρία
εναρμονίζει το περιβάλλον. Επομένως, ένα περιβάλλον, όπως το θέατρο της Επιδαύρου, έχει αρμονικές συνιστώσεις από τη γεωμετρία του και ο αρχαίος ναός έχει αρμονικές συνιστώσεις, δεν είναι για μόνιμη κατοικία επαναλαμβάνω, είναι για ένα πέρασμα ορισμένης ώρας που μπορείς να μείνεις εκεί, διότι πρέπει να είναι αρμονικό το αποτέλεσμα. Δεν είναι ο ναός ενός Θεού για μόνιμη κατοικία, διότι μπορεί να γίνει δυσαρμονικό αν επιμείνεις λόγω ύβριος να παραμείνεις εκεί. Έχεις λοιπόν την αρμονία, η οποία εκφράζεται ως γεωμετρία, η οποία επιβάλλεται στην ηλεκτρονική, η οποία επιβάλλεται στην ενέργεια. Άρα απαντάω ότι το Feng Shui πρέπει το σπίτι να κτίζεται κατά τέτοιο τρόπο και με υλικά που είναι κατάλληλα και με ορισμένη γεωμετρία και ο τόπος ο οποίος το δέχεται να ξέρει κανείς τι γίνεται προς την Ανατολή, να είναι το κεφάλι προς την Ανατολή και το κρεβάτι να είναι από ξύλο μόνον και το στρώμα δεν πρέπει να έχει σούστες. Διότι όταν έχει σούστες και δεν το ξέρει κάποιος, κοιμάται στο κρεβάτι του φακίρι, μόνο που δεν έχει καρφιά, δεν έχει, καρφιά έχει αιχμές. Γιατί ξέρετε, έχετε ένα ηλεκτρικό ρεύμα, επάγεται το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σπιτιού στο σπυροειδές του ελάσματος που υποτίθεται ότι μας ανακουφίζει και στο κέντρο δημιουργείται η αιχμή την οποία έχετε 8 ώρες εσείς. Άρα το Feng Shui και η σύγχρονη επιστήμη, σωστά υλικά, σωστός προσανατολισμός, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, σωστή διατροφή και να μην έχουμε στρώματα τα οποία επάγουν λόγω των ελασματικών, των ελασμάτων που υπάρχουν εκεί, επάγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία κάνουν ζημιά. Αυτό δεν το ξέρουν οι εταιρείες που το κάνουν αυτό και κάποιος πρέπει να τους το πει και θα τους το πει κάποιος τον οποίον οι φρικτορίες και το πόρταλ αυτό θα τους το πει τώρα, σήμερα αυτό τους το λέει για να τιμωρήσει τις εταιρείες που λένε ότι σε αναπαύουμε αλλά σου κάνουν ζημιά αναπαυόμενη. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να αναπαύεσαι χωρίς σούστες. Αλλάξτε το αυτό και ο ύπνος θα είναι όμορφος και ωραίος σε ένα σπίτι προσανατολισμένο είτε με το Feng Shui των Κινέζων είτε με το ελληνικό Feng Shui και αυτό που είχε γράψει ο συγγραφέας Μακρύς πρέπει να το φέρουμε στην επιφάνεια και θα το φέρουμε και αυτό στην επιφάνεια. Και επειδή οι φρικτορίες λοιπόν είναι ο τρόπος μετάδοσης, πολύ σύντομα θα μεταδοθεί το μήνυμά σας. Αυτό λοιπόν το μήνυμα των φρικτοριών, όπως μεταδόθηκε το μήνυμα της πτώσης της Τρίας σε μία ώρα από την Τρία στις Μυκήνες, είχε πάει αυτό. Από φρικτορία σε φρικτορία. Άρα οι φρικτορίες δίνουν και μηνύματα και παίρνουν και μηνύματα. Άρα ο σωστός επιλεγμένος τίτλος φρικτορίες σημαίνει και αυτό. Έξωθεν μαρτυρίες. Έξωθεν ομολογίες λοιπόν, τις οποίες είχαμε όλες απόψε από εσάς. Και θα έχουμε και στο μέλλον πολλές, γιατί η Αρκαδία είναι πηγή ζωής. Πολύ ωραία. Το κανάλι που μας φιλοξενεί λοιπόν, τι έχει να ρωτήσει, τι αποκόμισε. Εγώ δεν έχω κάποια απορία, η αλήθεια είναι. Δεν έχω δηλαδή. Έχω πολλά πράγματα να σκεφτώ, μάλλον, από όλη τη συζήτηση που κάναμε εδώ και από όλα αυτά που μας είπατε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να έχουμε μία επικοινωνία όλο το επόμενο διάστημα και από την 1η-1η του 25 και μετά που θα ξεκινήσει η δεύτερη καριέρα σας ως καθηγητή. Και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω μείνει άναυδη λίγο. Πραγματικά. Πραγματικά με όλα αυτά που έχω ακούσει. Θα είμαι σε επαφή, αλλά να κοιτάξουμε και την 21η, 21η του Μαρτίου του 25. Του Μαρτίου, τι θα γίνει τότε. Είναι η Αρνή Σημερία. Είναι η Αρνή Σημερία. Ναι, είναι αγαπημένη μου ημερομηνία. Γι' αυτό βέβαια. Βεβαίως, με το βλέμμα εκεί. Πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο αρχαίος κόσμος κρύβει πολλά μυστικά. Η γη κρύβει πολλά μυστικά.
οι αρχαίοι Έλληνες κάπως είχαν καταφέρει και τα είχαν ξεκλειδώσει και για μας παραμένουν κάπως μυστήριο ανεξερεύνητο μέχρι τώρα. Αλλά όπως είπαμε, υπάρχουν θύρες όπως αυτή και μέσα από εκεί θα αναπτύξουμε τη γνώση. Μακάρι, για όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Πραγματικά. Εύχομαι το εγχείρημά σας να συνδεθεί με επιτυχία. Σας υπερευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και κάναμε αυτή την ωραία κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αξιώτη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΕΜΑΕΜ, τον φίλο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο, ο οποίος πάντοτε μας δίνει μονίμως καινούργια πράγματα. Καινούργια πράγματα, ακριβώς. Να είστε καλά.